Θα πάμε λίγο στο κλίμα των Χριστουγέννων, αλλά από μια διαφορετική οπτική. Από την οπτική εκείνων που ενδεχομένως την αντιμετωπίζουν λίγο πιο μελαγχολικά και δεν φαίνεται να είναι μικρή ομάδα αυτή. Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης εκπομπής κοντά μας. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Δεν είναι μικρή ομάδα που αντιμετωπίζει μελαγχολικά τις γιορτές. Καθόλου μικρή ομάδα. Θα σου έλεγα βεβαίως ότι εξαρτάται ανάλογα με την έρευνα. Ουσιαστικά μιλάμε για μια ομάδα η οποία μπορεί να φτάσει ανάλογα με κάποιες έρευνες μέχρι και το 20%. Δηλαδή μιλάμε ότι ο ένας στους πέντε βρίσκει κάποια πτυχή των Χριστουγέννων μελαγχολική, όχι καταθλιπτική. Θα έλεγα το κατάθλιψη υπονοεί μια τελείως διαφορετική ψυχολογική οντότητα, μια τελείως διαφορετική έτσι, παθολογία, σαφέστατα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μελαγχολία των Χριστουγέννων, μιλάμε για μια ήπιότατη κατάθλιψη η οποία υπάρχει. Καταχρηστικά χρησιμοποιείται ο όρος κατάθλιψη, αλλά ωστόσο αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο. Αφορά περίπου το 20% ανάλογα με τις έρευνες. Φτάνει μέχρι και το 20%. Ναι. Ποιες είναι οι ομάδες τώρα αυτές οι οποίες δεν ευχαριστούνται τα Χριστούγεννα, τις μέρες των εορτών, αυτό το κλίμα το γιορτινό, που θεωρούμε ενδεχομένως και λαθασμένα τελικά αυτονόητο ότι θα πρέπει όλοι να είναι χαρούμενοι και όλοι να χαίρονται. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν χαίρονται. Αλλά ποιοι είναι εκείνοι, ποιους αφορά περισσότερο? Ξέρεις, θα σου έλεγα περισσότερο αφορά μοναχικούς ανθρώπους. Mm. Αφορά ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους, αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν πενθήσει πρόσφατα κάποιο προσφυλές τους πρόσωπο, αφορά ανθρώπους οι οποίοι γενικότερα δυσκολεύουν να ενταχθούν μέσα στο κλίμα της εποχής, αφορά ηλικιωμένους, αφορά γενικότερα διαζευμένους, αφορά ίσως κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται λόγω παλιότερων δύσκολων καταστάσεων που είχαν περάσει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να ενταχθούν στο εορταστικό πνεύμα της εποχής. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομικά προβλήματα ή ακόμα και άνθρωποι εσωστρεφείς οι οποίοι βρισκόμενοι σε ένα κλίμα στο οποίο επιτάσσει την εξωστρέφεια, επιτάσσει το να μιλάμε, επιτάσσει το να κοινωνικοποιούμαστε, το να ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο, δεν μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο κλίμα. Και σαφέστατα θα λέγαμε ότι είναι και πάρα πολλοί οι λόγοι οι οποίοι μας οδηγούν στη συγκεκριμένη κατάσταση, έτσι. Δεν είναι δηλαδή απλά μια κατάσταση η οποία υπάρχει. Θα σου έλεγα ότι ο πρώτος λόγος ο οποίος μας οδηγεί στη συγκεκριμένη κατάσταση, είναι η λεγόμενη εποχιακή συναισθηματική διαταραχή. Θα σου έλεγα για παράδειγμα ότι η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή είναι μια κατάσταση η οποία αφορά ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, κυρίως βεβαίως τον κόσμο ο οποίος κατοικεί στις βορειότερες χώρες, αλλά ωστόσο έχει παρατηρηθεί η συγκεκριμένη διαταραχή ακόμα και σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται στη Μεσόγειο θάλασσα από εκεί πέρα. Θα σου έλεγα και αυτό ονομάζεται μελαγχολία, δεν ονομάζεται κατάθλιψη αυτή καθεαυτή. Φαίνεται ότι επιτείνεται ήδη προϋπάρχουσα κατάθλιψη, δηλαδή σε άτομα τα οποία έχουν κατάθλιψη, έχουν ιστορικό μάλλον για την ακρίβεια κατάθλιψης, φαίνεται ότι φτάνει στα ποσοστά του 20% που λέγαμε προηγουμένως, στις γυναίκες. Μάλιστα φαίνεται ότι χτυπάει εντός εισαγωγικών, να μου επιτραπεί αυτός ο όρος, περισσότερο τις γυναίκες, σε σχέση με τους άνδρες, στους οποίους περίπου είναι το ποσοστό 1:2, δηλαδή 10 με 20% σε αυτούς που έχουν ιστορικό κατάθλιψης. Στο γενικό πληθυσμό, ανάλογα με την έρευνα βεβαίως, φτάνουμε σε ένα ποσοστό το οποίο αφορά και φτάνει περίπου στο 3%. Είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή. Όταν μιλάμε εξής για εποχιακή συναισθηματική διαταραχή, προφανώς με τι συνδέεται? Συνδέεται με την μικρότερη ημέρα την οποία έχουμε, άρα με το λιγότερο φως το οποίο έχουμε, άρα λιγότερη βιταμίνη D, λιγότερη σερωτονίνη την οποία υπάρχει ουσιαστικά τη συγκεκριμένη περίοδο και άρα γενικότερα υπάρχει μια αλλαγή στο λεγόμενο κυρκάδιο ρυθμό, δηλαδή στο ρυθμό ουσιαστικά του βιολογικού μας ρολογιού, δηλαδή με κάποιο τρόπο αποσυντονίζεται το βιολογικό μας ρολόι. Αντίστοιχα, υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα μελατονίνης. Άρα λοιπόν ουσιαστικά κοιμόμαστε περισσότερο. Είναι μια περίοδος πράγματι στην οποία κοιμόμαστε περισσότερο, τρώμε περισσότερο. Φαίνεται ότι τα κιλά των Χριστουγέννων και όχι μόνο επειδή τρώμε τα Χριστούγεννα περισσότερο, άρα και τα κιλά αυτής της περίοδου είναι κιλά τα οποία τα παίρνουμε ίσως λόγω του ότι αισθανόμαστε άσχημα και τρώμε περισσότερο, κυρίως αμυλούχα. Ναι, ακριβώς, για να ανταπεξέλθουμε στο στρες. Κυρίως αμυλούχες και σοκολατούχες τροφές για παράδειγμα. Βεβαίως, αυτό είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε αρκετά συχνά τη συγκεκριμένη έτσι, χρονική περίοδο. Άρα λοιπόν η πρώτη κατηγορία η οποία θα μπορούσαμε να πούμε είναι αυτή. Το δεύτερο, ουσιαστικά, η δεύτερη κατηγορία θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ηλικιωμένοι, μοναχικοί, μόνοι τους άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο τρόπο βρίσκουν πιεστική κάποια περίοδο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άλλωστε, ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να το πούμε αυτό, το ότι
οι γιορτές λειτουργούν σαν μεγεθυντικός φακός. Ανάλογα λοιπόν με το πώς αισθανόμουν πριν, ανάλογα με το πώς αισθάνομαι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μεγενθύνεται το συναίσθημά μου. Δηλαδή, αν αισθανόμουν καλά, μπορώ, εντάσσομαι, κοινωνικοποιούμε περισσότερο, μιλώ με ακόμη περισσότερο κόσμο, βρίσκομαι σε τραπέζια, σε συνάξεις με περισσότερο κόσμο και περνώ καλύτερα. Αν αισθάνομαι άσχημα, οι γιορτές ουσιαστικά τι επιτείνουν? Τη μοναχικότητα, επιτείνουν την εσωστρέφειά μου, επιτείνουν το ότι εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή με πολύ κόσμο, άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο αισθάνομαι ακόμα χειρότερα. Άρα ουσιαστικά τι κάνουν? Λειτουργούν, όπως λέγαμε και προηγουμένως, σαν μεγενθητικός φακός. Άρα ουσιαστικά λοιπόν οι ομάδες οι οποίες πλήττονται περισσότερο, Νίκο, έχουν να κάνουν και με αυτές οι οποίες βιώνουν την απώλεια. Είτε την ανθρώπινη, είτε την υλική. Ακριβώς. Ακόμα και την υλική απώλεια. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπες. Ακόμα και την υλική απώλεια, για παράδειγμα, άνεργη. Τις οικονομικές δυνατότητες. Οικονομικές δυνατότητες, οικονομική δυσπραγία, η οποία υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και η οποία λοιπόν, η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, είναι και αυτοί οι οποίοι δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Βεβαίως, κυρίως άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν απώλεια προσφυλών τους προσώπων. Ναι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να λειτουργήσουμε όπως λειτουργούσαμε τον προηγούμενο χρόνο ή τα προηγούμενα χρόνια, όταν υπήρχε το άτομο το οποίο πενθούμε τη συγκεκριμένη περίοδο ανάμεσά μας. Προφανώς δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να γίνει. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που περιμένουμε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο βιώνουμε. Ναι. Αυτή λοιπόν η δυσαναλογία ανάμεσα σε αυτό που περιμένουμε και σε αυτό που βιώνουμε, ουσιαστικά μας κάνει να αισθανόμαστε χειρότερα, άσχημα, δύσκολα, πιεστικά. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της θλίψης, έτσι όπως εκδηλώνονται από κάποιον ο οποίος δεν ευχαριστιέται αυτές τις ημέρες? Και θα προσθέσω σε αυτό το ερώτημα, Νίκο, και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της θλίψης που μπορεί να εκδηλώσουν άνθρωποι που δεν βιώνουν κάποια απώλεια, που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και τελικά γιατί δεν ευχαριστούνται τις μέρες αυτές. Στρεσάρονται από αυτές τις μέρες, χωρίς να υπάρχει κάποιος εφανής τουλάχιστον λόγος, δηλαδή η απώλεια ενός ανθρώπου αγαπημένου, η οικονομική δυσχέρεια. Ναι. Αυτά τα χαρακτηριστικά πώς μπορούμε να δούμε? Πολύ σωστό αυτό το οποίο είπες, γιατί ξέρεις, πολλές φορές δεν υπάρχει προφανής λόγος, εμφανής λόγος. Υπάρχει βεβαίως πιθανότητα το συγκεκριμένο πρόσωπο να μην είχε καλά παιδικά χρόνια τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο των Χριστουγέννων. Ή πολύ απλά να υπήρξε μια τραυματική εμπειρία στο συγκεκριμένο πάντα πρόσωπο κάποια χρόνια πριν όταν ήταν παιδί. Πράγμα το οποίο ξέρεις με κάποιο τρόπο επαναδιώνεται, όχι πλέον σαν μνήμη, αλλά σαν συνέστημα. Τίνει δηλαδή η περίοδος ουσιαστικά να μας θυμίζει και να ξυπνά κάποια παλιά συναισθήματα τα οποία πιθανά δεν ήταν και τόσο καλά σε κάποιους από εμάς. Και λειτουργεί περισσότερο υποσυνείδητα. Και λειτουργεί περισσότερο υποσυνείδητα, ακριβώς υποσυνείδητα όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σου, σαφέστατα ακόμα και η μελαγχολία, η συγκεκριμένη μελαγχολία της περίοδου αυτής των Χριστουγέννων, έχει να κάνει, θα σου έλεγα, ίσως όχι τόσο πολύ στο συναισθηματικό κομμάτι, αλλά περισσότερο στο κομμάτι. Το γνωστικό κομμάτι και στο συμπεριφορικό κομμάτι περισσότερο της κατάθλιψης. Τι εννοώ? Εννοώ δηλαδή ότι λιγότερο βιώνουμε το άγχος, λιγότερο βιώνουμε τη θλίψη, λιγότερο έχουμε κακή διάθεση. Ωστόσο, έχουμε περισσότερο μειωμένη αυτοσυγκέντρωση. Δεν μπορούμε τόσο εύκολα να συγκεντρωθούμε. Έχουμε αυξημένη ποσότητα ύπνου, δηλαδή κοιμόμαστε περισσότερο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άλλωστε, οι αυξημένες ώρες ύπνου συνδέονται με αυτό που έλεγα προηγουμένως με την εποχιακή συναισθηματική διαταραχή. Υπερφαγία κάνουμε τη συγκεκριμένη πάντα χρονική περίοδο. Γιατί πολύ απλά αυτό συνδέεται και με την κατάθλιψη. Βεβαίως, στην κατάθλιψη έχουμε είτε έλλειψη όρεξης, είτε υπερφαγία. Να. Στη συγκεκριμένη όμως μορφή μελαγχολίας έχουμε περισσότερο υπερφαγία. Σαφέστατα όμως όλα αυτά είναι θέματα τα οποία, όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι σε πολύ πιο ελαφρά μορφή και τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον για όσους έχουν σχέση με τις γιορτές, με τη συγκεκριμένη περίοδο των γιορτών, τελειώνουν στις 7 του μηνός, δηλαδή την επόμενη μέρα με το που τελειώσουν οι γιορτές. Δεν είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία κρατάει για όλη την περίοδο του χειμώνα. Ναι, ευτυχώς. Πάντως έχει πολύ όμοια χαρακτηριστικά με τα χαρακτηριστικά της κατάθλιψης. Έχει όμοια χαρακτηριστικά, έστω και αν είναι μια πολύ πιο ελαφρά, μια πολύ πιο ελαφριά εκδοχή της κατάθλιψης. Είναι θλίψη, όμως, είναι θλίψη, είναι άσχημο συνέστημα, είναι συνέστημα το οποίο περιμένω πώς και πώς να περάσει. Κοιμάμαι ακόμη περισσότερο, ακόμα και με την προσμονή του να περάσει. Δεν συμμετέχω τόσο πολύ σε όλη αυτή τη διαδικασία ή, αν το θέλεις, αισθάνομαι την δυσαναλογία που έχω σε σχέση με τους άλλους που είναι χαρούμενες. Σκέψου δηλαδή ένα πρόσωπο, ένα άτομο το οποίο αισθάνεται θλίψη, αισθάνεται άσχημα και βρίσκεται σε ένα τραπέζι στο οποίο όλοι οι υπόλοιποι δηλώνουν χαρούμενοι, δηλώνουν πάρα πολύ καλά, δηλώνουν πάρα πολύ όμορφα και δηλώνουν πλήρως ενταγμένοι στο πνεύμα της συγκεκριμένης γιορτής. Δεν κάνει και της χειρότερη σύναξης. Την. Ακριβώς. Αυτό κάνει χειρότερη το συνέστημα το οποίο βιώνω τη συγκεκριμένη περίοδο. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο χειροτερεύει όλο αυτό το ότι ίσως
ακόμα και η εμπορικότητα που υπάρχει αυτή την περίοδο επιτάσσει το να μπορέσουμε να ενταχθούμε, το να μπορέσουμε να ζήσουμε, το να μπορέσουμε να βιώσουμε το πνεύμα αυτής της περίοδου. Όταν εγώ δεν μπορώ και αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να μπω σε αυτό, ουσιαστικά τι καταλαβαίνω? Καταλαβαίνω το ότι δεν είμαι καλά. Άρα με κάποιο τρόπο όλο αυτό χειροτερεύει. Είναι εξής, αυτό χαρακτηριστικό σε ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται άσχημα, αισθάνονται δύσκολα, αισθάνονται θλιμμένοι, που τους λέμε σκέψου θετικά. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο σε κάποια τέτοια περίπτωση. Ναι. Γιατί ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή τι του δείχνουμε τον άνθρωπο? Ότι τελικά μάλλον δεν μπορείς να σκεφτείς θετικά. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να σκεφτεί θετικά, αυτό που καταλαβαίνει είναι το πόσο άσχημα είναι, που το προφανές, γιατί και ο ίδιος το καταλαβαίνει ως προφανές, άρα λοιπόν δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν την κατάσταση. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, με το ότι αυτός καταλαβαίνει τη δυσαναλογία του σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Και τι κάνουμε τότε για να το αντιμετωπίσουμε? Αν λοιπόν βιώνουμε αυτή τη θλίψη, καταπιέζουμε τον εαυτό μας να βρεθούμε σε χώρους που ενδεχομένως να μας κάνουν να νιώσουμε χειρότερα, ή περνάμε χρόνο με τον εαυτό μας αν αυτό μας ευχαριστεί περισσότερο? Ξέρεις, θα σου έλεγα ότι σε πρώτη φάση πρέπει να έχω λογικές προσδοκίες από τη συγκεκριμένη περίοδο. Να μην έχω προσδοκίες ότι θα περάσω τέλεια, ότι θα ενταχθώ πλήρως στο πνεύμα της εποχής, ότι θα λειτουργήσω έτσι όπως βλέπω να λειτουργούν στα social media. Άλλη μεγάλη πληγή, ξέρεις. Βλέπω στο ότι ο καθένας προφανώς εμφανίζει την καλύτερη πτυχή του εαυτού του. Δεν θα δείξει κανένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς. Βατερλό σε μια κοινωνική επίσκεψη. Ακόμα και αυτός που το βιώνει, ξέρεις. Ουσιαστικά δεν θα δείξει κάτι τέτοιο. Εκείνη τη στιγμή θα δείξει το πόσο καλά περνάει, το πόσο ευτυχής είναι, το πόσο όμορφα αισθάνθηκε όταν το προετοίμαζε. Έστω και αν η συγκεκριμένη ή ο συγκεκριμένος ο οποίος προετοίμαζε αυτή την κοινωνική εκδήλωση, έφτασε εκεί με τα νεύρα του να είναι πραγματικά σε μια κατάσταση ακραία. Αυτό είναι ακραία. Ένα κεφάλαιο μόνο του. Δηλαδή, θα πρέπει να τα ανοίξουμε κάποια στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πω ποια είναι η ανάγκη μας. Ανοίγω τώρα μια παρένθεση, βέβαια, σε αυτό που συζητάμε. Στο πώς υπάρχει η ανάγκη από όλους μας πολλές φορές να δείξουμε ένα στιγμιότυπο, μια φωτογραφία, μια στιγμή της ζωής μας, των ανθρώπων που αγαπάμε, του κατοικιδίου μας, οτιδήποτε στιγμή που μπορεί να είναι ένα κλικ. Και μετά, ας πούμε, ξέρω εγώ, να είσαι χειρότερα ακριβώς, από πριν. Ακριβώς. Αλλά να δείξουμε μια ιδανική εικόνα που δεν υπάρχει κάποιες φορές. Ακριβώς, η οποία δεν υπάρχει πολλές φορές. Θα σου έλεγα ότι στις περισσότερες φορές δεν υπάρχει, προφανώς. Το επόμενο χαρακτηριστικό έχει να κάνει με τους ρεαλιστικούς στόχους τους οποίους πρέπει να έχω. Πρέπει να έχω προφανώς ρεαλιστικούς στόχους, δηλαδή το να περάσω όπως μπορώ, όπως μου επιτρέπει η ψυχική μου διάθεση, ίσως συμμετέχοντας, κατά αυτόν τον τρόπο ίσως βελτιώσω την κατάσταση, την ψυχική μου κατάσταση, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι θέτω ρεαλιστικούς στόχους. Προσπαθώ να βρω τον κατάλληλο ρυθμό για μένα. Προσπαθώ να οργανώσω τη ζωή μου. Ξέρεις, σαν και ψυχολόγος, λέω πολλές φορές ότι είναι πολύ πιο εύκολο να οργανώσουμε τη ζωή μας παρά να οργανώσουμε το συναίσθημά μας. Αν οργανώσω τη ζωή μου, ως ένα σημείο θα μπορέσει να οργανωθεί και το συναίσθημά μου. Το να οργανώσω το συναίσθημά μου, ειδικά σε μια περίοδο που αισθάνομαι τόσο πιεσμένος, είναι πολύ δύσκολο, ούτως ώστε να μπορέσω να το γυρίσω. Και προφανώς κάτι ξεκάθαρο είναι ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων ουσιαστικά δεν σημαίνει ότι καταργεί την κατήφια την οποία αισθάνομαι μέσα μου. Μπορεί να αισθάνομαι κατήφια, μπορεί να αισθάνομαι δύσκολα. Ξέρω ότι αυτή η δυσκολία την οποία αισθάνομαι έχει ημερομηνία λήξης. Ίσως το έχω βιώσει και προηγούμενες χρονιές. Άρα λοιπόν ουσιαστικά τι κάνω? Προσπαθώ να επιβιώσω, προσπαθώ να λειτουργήσω, προσπαθώ να ενταχθώ όσο είναι δυνατόν, προσπαθώ να αντιμετωπίσω αυτό το δύσκολο, άσχημο, προβληματικό συναίσθημα που έχω, συμμετέχοντας όσο μου είναι δυνατόν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ξέρεις, θα σου έλεγα ότι πολλές φορές αυτό προϋποθέτει βέβαια το ότι κάνουμε και ανατρεπτικές κινήσεις. Για παράδειγμα, σκέψου έναν διαζευμένο, μία διαζευμένη, η οποία με κάποιο τρόπο θυμάται την προηγούμενα Χριστούγεννα ή την προηγούμενη Πρωτοχρονιά, όταν ήταν ανάμεσα στην οικογένειά του, ανάμεσα στα παιδιά της, ανάμεσα σε προσφυλή πρόσωπα, και στη συγκεκριμένη περίοδο δεν μπορεί, γιατί προφανώς είναι διαζευμένος, διαζευμένη και με κάποιο τρόπο δεν αισθάνεται καθόλου καλά. Ας κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι τα Χριστούγεννα πρέπει να μαζευτούμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι. Ας κάνω κάτι διαφορετικό, το οποίο ίσως θα είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έκανα ως τώρα. Χωρίς να μας δημιουργεί ενοχές. Ακριβώς. Και χωρίς να μου δημιουργεί ενοχές. Πολύ σωστά. Γιατί πολλές φορές καταπιέζουμε τον εαυτό μας στην βάση κάποιων έτσι κοινωνικών απαιτήσεων. Αχ, πρέπει να πάω σε αυτό το οικογενειακό τραπέζι, πρέπει να εμφανιστώ εκεί. Βάζουμε το πρέπει μπροστά. Και το λέω αυτό γιατί δεν το νιώθεις. Δεν θες να το κάνεις. Mm-hmm. Με την ενοχή ότι τι θα πούνε που δεν βρέθηκα με τον Α ψυχή συγγενή. Ακριβώς. Οπότε αμέσως όλο αυτό υπάρχει. Είναι καταστροφικό. Ακριβώς. Βέβαια.
Υπάρχει και η θλίψη, Νίκο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, εκείνων που ακριβώς είχαν καλλιεργήσει μεγάλες προσδοκίες για το πώς θα περάσουν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή δεν είχαν τη θλίψη από πριν, αλλά έλεγαν αυτά τα Χριστούγεννα θα περάσουν τέλεια. Και τελικά δεν πέρασαν έτσι όπως είχαν τις προσδοκίες ότι θα το κάνουν. Οπότε αυτή η θλίψη να εκδηλώνεται μετά τις γιορτές. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο, ακόμα πιο ελαφράς μορφής θλίψης σε σχέση με τη θλίψη των Χριστουγέννων, σε σχέση με την δυσκολία που έχω να συμμετέχω δηλαδή στις κοινωνικές εκδηλώσεις και όχι μόνο στις κοινωνικές εκδηλώσεις της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου. Άλλο επίσης χαρακτηριστικό είναι το ότι πρέπει να μπούμε σε εθελοντισμό, ξέρεις. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που μας βοηθάει να αισθανθούμε λιγότερο μόνοι και τονίζει το αίσθημα της προσφοράς. Γεμίζουμε όσο δίνουμε. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε το ότι ξέρεις η κάθε εποχή έχει και τα καλά της. Το αφορά κυρίως μεγαλύτερους ανθρώπους, οι οποίοι με κάποιο τρόπο εμένουν αιμονικά στο παρελθόν, περιμένοντας κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο έζησαν. Η κάθε εποχή και τα καλά της. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσω να προσαρμοστώ. Άλλωστε, η προσαρμοστικότητα είναι το κυριότερο ζητούμενο της λεγόμενης ψυχικής ανθεκτικότητας που πρέπει να έχουμε όλοι, που πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε όλοι. Και σίγουρα το τελευταίο θα σου έλεγα ότι αποφεύγουμε ή το δυνατόν τη χρήση του αλκοόλ και των διαφόρων ψυχοτρόπων ουσιών. Και δεν θα σου έλεγα του αλκοόλ όσον αφορά στις κοινωνικές συνάξεις, που εντάξει, λίγο περισσότερο όλοι θα μπορέσουμε, θα υπερβάλλουμε τη συγκεκριμένη περίοδο. Θα σου έλεγα από μοναχικά άτομα τα οποία κάνουν κατάχρηση αλκοόλ προκειμένου να μπορέσουν να αυτοθεραπευτούν, να μπορέσουν να λειτουργήσουν σε μια περίοδο η οποία είναι πολύ ψυχοπιεστική για αυτά. Πάμε λίγο και στο κομμάτι του υπερκαταναλωτισμού. Είναι μια περίοδος που η υπερκατανάλωση μας πιάνει για τα καλά. Είτε γιατί θέλουμε να πάρουμε περισσότερα δώρα και παιχνίδια και ρούχα στα παιδιά. Είτε γιατί σε εμάς τους ίδιους νιώθουμε την ανάγκη ότι θέλουμε να προσφέρουμε δώρα. Γιατί μας πιάνει αυτή η υπερκατανάλωση? Θα σου έλεγα ότι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά προφανώς είναι γιορτές οι οποίες είναι κατεξοχήν καταναλωτικές γιορτές. Mm. Και οι δύο αυτές γιορτές. Αγοράζουμε δώρα περισσότερο. Αν το θέλεις διαφορετικά, είναι κάτι το οποίο μας το επιτάσσει και το πνεύμα της περιόδου. Είναι κάτι το οποίο το καλλιεργούμε και εμείς. Λειτουργούμε πολλές φορές δυστυχώς και ανταγωνιστικά ο ένας προς τον άλλον. Ουσιαστικά, πολλές φορές υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Από εκεί πέρα φαίνεται, πάντα με κάποιες έρευνες, οι οποίες μπορούν να, έτσι να μιλήσουμε, ότι το κόκκινο χρώμα μάλλον λειτουργεί θετικά το οποίο υπάρχει τη συγκεκριμένη περίοδο παντού. Το κόκκινο από το παντού, στα ρούχα, παντού. Το οποίο φαίνεται ότι μάλλον λειτουργεί θετικά, ούτως ώστε να καταναλώνουμε περισσότερο. Κάτι άλλο χαρακτηριστικό, ότι όταν ακούμε, λέει με κάποια έρευνα, η οποία έγινε μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι όταν ακούμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ψωνίζουμε περισσότερο πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τα Χριστούγεννα σε ένα μαγαζί το οποίο βρισκόμαστε μέσα. Είναι κάποιες εκδοχές και του καταναλωτισμού μας. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε, ξέρεις, το ότι τελικά οι γιορτές λειτουργούν σαν μεγεθυντικός φακός, αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Mm. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχω καλό συνέστημα, με κάποιο τρόπο ψωνίζω απενοχοποιημένα, ψωνίζω ακόμα και υπερβολικά πολλές φορές, ψωνίζω δηλαδή με κάποιο τρόπο ξεφεύγοντας. Βεβαίως, στο τέλος βλέπω το πορτοφόλι μου όταν έχει αδειάσει, την κάρτα μου όταν έχει γεμίσει. Οπότε λοιπόν, με κάποιο τρόπο βλέπω το πόσο τελικά όλο αυτό ήταν αρκετά κακό για μένα. Το επόμενο όμως είναι όταν έχω θλίψη, όταν έχω λύπη, αυτό που λέγαμε προηγουμένως σε σχέση με την θλίψη των Χριστουγέννων, όλο αυτό λειτουργεί πάλι σαν μεγεθυντικός φακός, οπότε μελαγχολώ και ψωνίζω ούτως ώστε να κάνω τη λεγόμενη αυτοθεραπεία, το shopping therapy με κάποιο τρόπο, άρα λοιπόν να αισθανθώ καλά για κάποιο πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εκεί ξέρεις υπάρχει το κλασικό καταναλώνω, άρα υπάρχω, άρα με κάποιο τρόπο προσπαθώ να αισθανθώ περισσότερο ζωντανός σε μια περίοδο στην οποία αισθάνομαι πολύ πολύ πιεσμένος. Και το συγκεκριμένο βεβαίως δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά να γεμίσει τα όποια υπαρξιακά κενά μας έχουμε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ίσως όσο θα χρειαστεί ούτως ώστε να φορέσουμε το παντελόνι, το παραπανίσιο το οποίο πήραμε, την μπλούζα, την παραπανίσια που πήραμε, το πουκάμισο, το παραπανίσιο που πήραμε. Άρα να φανταστώ ότι λειτουργεί παράλληλα και με τον ίδιο τρόπο και υπερκατανάλωση των τροφών. Αναφέρθηκες πριν σε αυτό και στη λειτουργία που έχει και στο κομμάτι της θλίψης. Αλλά υπερκαταναλώνουμε και φαγητό και τρόφιμα, είτε εορταστικά, εντός εισαγωγικών, είτε όχι. Ναι, ξέρεις, όσον αφορά στις τροφές, έχουμε κάτι χαρακτηριστικό και απλοϊκά θα λέγαμε, ότι όταν έχουμε οξύ άγχος, δηλαδή ένα άγχος το οποίο προέκυψε
με έντονα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, τότε έχουμε αποχή από το φαγητό. Είναι αυτό που λέμε αγχώθηκα και μου κόπηκε η όρεξη. Να. Όταν έχουμε ένα χρόνιο άγχος, τότε μάλλον έχουμε μια σταθερά αυξανόμενη ποσότητα φαγητού που παίρνουμε παραπάνω, τόσο ώστε να ανταπεξέλθουμε. Δηλαδή, το χρόνιο άγχος μας παχαίνει, το οξύ άγχος μας αδυνατίζει, για να το πούμε διαφορετικά. Τα Χριστούγεννα, όπως λέγαμε προηγουμένως και πολύ σωστά το παρατήρησες, λειτουργεί προφανώς ως μεγεθυντικός φακός. Άρα, με κάποιο τρόπο, τι κάνουμε? Αισθάνομαι καλά, θα αισθανθώ ακόμα καλύτερα και απενοχοποιημένα θα φάω το κάτι περισσότερο και θα πάρω κάποια κιλά. Χριστούγεννα είναι, βρε αδερφέ, ακριβώς, θα φάω κάτι παραπάνω και θα περιμένω προφανώς την 7η Ιανουαρίου, 8η Ιανουαρίου ολότελα, ούτως ώστε να ξεκινήσω δίαιτα. Ναι. Ξέρεις, είναι όλες αυτές οι περίφημες αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε και οι οποίες τις περισσότερες φορές καταλήγουν σε μια πλήρη αποτυχία. Θα το πούμε όσο. Δίνουν άλλοθε οι γιορτές, ναι, στο να καταναλώσουμε κάτι παραπάνω που ενδεχομένως πριν το στερούμε από τον εαυτό μας. Ακριβώς, δηλαδή, θα τσιμπήσουμε το κιλάκι και θα πούμε, εντάξει, να κάνουμε τώρα, γιορτές ήταν. Ακριβώς. Ακριβώς. Δίνουν άλλοθε και ναι, τελικά με κάποιο τρόπο τρώμε απενοχοποιημένα. Το σίγουρο είναι, ξέρεις, ότι όταν αισθάνομαι άσχημα, προσπαθώ πάλι με κάποιο τρόπο να λειτουργήσω, να φάω περισσότερο, ούτως ώστε να αυτοθεραπευτώ. Στη συγκεκριμένη περίοδο τι κάνω? Τρώω ουσιαστικά καταπνίγοντας κάποια συναισθήματα, τα οποία αυτά τα συναισθήματα είναι αρκετά πιεστικά για μένα και προσπαθώ να τα καταπνίξω, να τα καταπιέσω. Το σίγουρο είναι είτε αισθάνομαι καλά, είτε αισθάνομαι άσχημα, είτε αισθάνομαι δύσκολα, είτε αισθάνομαι λυπημένος, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μάλλον τα κιλά που θα πάρω είναι αναπόφευκτα. Άρα λοιπόν, απενοχοποιημένα, όπως έλεγες προηγουμένως, είναι σημαντικό να μπορέσω να τα αποδεχτώ και, όπως είπαμε, από Δευτέρα ξεκινάει η δίαιτα. Έτσι. Από 7η Ιανουαρίου ξεκίνησε η δίαιτα. Είναι και αυτή η συμβουλή σου, έτσι, για να κλείσουμε, Νίκο. Τελικά, ας αποδεχτούμε το πώς θα περάσουμε αυτές τις μέρες. Γιατί ναι, είναι μέρες γιορτών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι οι μέρες τις οποίες θα τις βάλουμε τόσο ψηλά που δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας. Ακριβώς. Η προσδοκία μας λοιπόν πρέπει να είναι γήινες, πρέπει να είναι ανάλογες με αυτό το οποίο έχουμε, ανάλογα με αυτό το οποίο μπορούμε να βιώσουμε και με κάποιο τρόπο ας προσαρμοστούμε σε μια κατάσταση η οποία για κάποιους άλλους μπορεί να είναι πολύ πιο χαρούμενη ή να φαντάζει πολύ πιο χαρούμενη. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να προσπαθούν να δείξουν δηλαδή ότι είναι πολύ πιο χαρούμενοι, αλλά ωστόσο για μας η πραγματικότητα να είναι πολύ πιο δύσκολη. Γιορτές είναι, θα περάσουν για αυτούς οι οποίοι αισθάνονται δύσκολα. Ακριβώς. Γιορτές είναι, θα περάσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα επίσης.